Το βίντεο βέβαια παρακολουθήσαμε εδώ παρέα και με τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Καλημέρα σας, καλώς μας ήρθατε. Καλημέρα κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Μαζί μας και ο συνάδελφός μας, ο Τάκης Σαράκης. Επανήλθε μετά που αποσύρθηκε η φάβα Σαντορίνης και τα ντοματάκια. Λοιπόν κύριε Υπουργέ, πάμε να τρέξουμε λιγάκι γιατί έχουμε πάρα πολλά να σας ρωτήσουμε. Θα αφήσουμε για το τέλος το κομμάτι του τουρισμού να προτάξουμε λιγάκι τα θέματα της επικαιρότητας, της πολιτικής επικαιρότητας και θα έλεγα γρήγορα να ξεκινήσουμε από το σημερινό γεγονός. Σήμερα το βράδυ είναι μια, στο πλαίσιο μιας πανευρωπαϊκής κινητοποίησης, περιμένουμε δεκάδες χιλιάδες κόσμου στο Σύνταγμα. Σωστά. Ένα σχόλιο για αυτούς τους ανθρώπους που θα δουν. Κοιτάξτε, για τη δική μου τη γενιά που δεν έζησε το Πολυτεχνείο, αυτό είναι ότι πιο φρέσκο έχουμε δει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πραγματικά ο κόσμος ειρηνικά κατεβαίνει στον δρόμο, έχει όρεξη να δει τα πράγματα να αλλάζουν, έχει όρεξη να δει μια Ελλάδα να γεννιέται, την οποία θέλουμε να, όλοι μας θέλουμε να δούμε. Και νομίζω ότι είναι από τα πιο θετικά σημεία που έχουν συμβεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν βλέπετε ότι αρχίζει και δημιουργείται ένα ρήγμα μεταξύ ενός τμήματος της κοινωνίας και του πολιτικού κόσμου γενικότερα? Το λέω γιατί, το έλεγα νωρίτερα, μου θύμιζε λιγάκι τα in vitro ευρήματα των βιολόγων, ότι οι δημοσκοπήσεις, πραγματικά, πολλές δημοσκοπήσεις δίνανε το 50-55% των πολιτών αποστρέφουν το πρόσωπο τα κόμματα. Μήπως αρχίζουμε, είμαστε μπροστά στη δημιουργία ενός ρήγματος? Από εδώ η κοινωνία, από εκεί. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι το μήνυμα από όλη αυτή την κινητοποίηση είναι ότι κάτι πρέπει να αλλάξει στην Ελλάδα. Αυτό το μήνυμα, όσο η πολιτική μπορεί να το υιοθετήσει και να το κάνει πράξη, αυτοί οι κόσμοι μπορούν να βρεθούν μαζί και να γίνουν πολύ σοβαρές αλλαγές που χρειάζονται. Αυτό που πρέπει, πραγματικά πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε, είναι να βρούμε τα σημεία και τις προτεραιότητες με τις οποίες πρέπει να ξεκινήσουμε. Εδώ βλέπουμε μια Ελλάδα που παραγωγική, η οποία χρόνια τώρα υποφέρει από ένα κράτος το οποίο κάνει οτιδήποτε είναι δυνατόν για να βάλει εμπόδια στη δημιουργία και στην παραγωγή, και ο κόσμος κουράστηκε από αυτό το πράγμα. Περιμένει να αλλάξουν πράγματα πάρα πολύ ουσιαστικά για να μπορεί ξανά να τη δημιουργική του διάθεση να την κάνει. Να μπούμε λίγο στην ψυχολογία αυτού του ανθρώπου που είναι εκεί. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν που είναι εκεί λέει: έχουν γίνει μια σειρά από σκάνδαλα για τα οποία δεν έχει. Βεβαιωμένα σκάνδαλα που έχουν στοιχήσει δισεκατομμύρια στην ελληνική οικονομία, για τα οποία δεν έχει τιμωρηθεί κανείς. Ούτε καν έχει δειχθεί ως ενδεχόμενος ένοχος, ως ύποπτος. Κανείς. Τα ξεχάσαμε. Έχουμε μια σειρά από αποφάσεις ή μάλλον τρόπο που λειτουργούσε η πολιτική όλα αυτά τα χρόνια, ο οποίος αποδείχθηκε ότι δεν ήταν αποτελεσματικός. Κομματικοποίηση, γραφειοκρατία, διαφθορά. Φαινόμενα τα οποία δεν πατάχθηκαν και αντίθετα χρόνο με το χρόνο επιδεινώνονταν. Λοιπόν, τι θα πει σε αυτόν τον πολίτη ο οποίος βλέπει πλέον ότι οι προοπτικές για να γίνει κάτι καλύτερο στη ζωή του μειώνονται? Τι θα του πει? Μα ακριβώς αυτό είναι, αυτός είναι ο λόγος της κινητοποίησης του κόσμου αυτή τη στιγμή στο Σύνταγμα. Εγώ δεν θα έλεγα. Τι απαντάτε εσείς ως υπουργός και ως εκπρόσωπος μιας νέας γενιάς? Καταρχήν δείτε ότι αυτό το οποίο συμβαίνει είναι και ελληνικό φαινόμενο και παγκόσμιο φαινόμενο. Αυτό τι δείχνει? Αυτό δείχνει ότι ένα σύστημα το οποίο λειτουργήσε για πάρα πολλά χρόνια έχει φτάσει στα όρια του. Και αυτή τη στιγμή όλος ο κόσμος ζητάει, σε όλες αυτές τις χώρες, ζητάει αυτό το σύστημα να αλλάξει. Τι έβλεπε όλος αυτός ο κόσμος αυτόν τον καιρό? Ότι υπήρχε ένα κράτος το οποίο προστάτευε οτιδήποτε το αντιπαραγωγικό. Δεν υπήρχε κάτι, δηλαδή δεν υπήρχαν οι δομές, οι ουσιαστικές δομές μέσα από τις οποίες να μπορεί ο άλλος να παράξει και να δημιουργήσει αυτό το οποίο θέλει να δημιουργήσει. Και αυτό το πράγμα έφτασε στο τέλος του. Σήμερα η απόγνωση έρχεται κυρίως από τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν κάτι να αλλάξει, θέλουν να δουν τα πράγματα να αλλάζουν και να τους δοθεί το δικαίωμα επιτέλους να εκφραστούν, να δημιουργήσουν, να αλλάξουν τα πράγματα προς μια σωστή κατεύθυνση. Και απέναντί τους έχουν ένα κράτος το οποίο δυσκολεύει τα πράγματα συνέχεια. Και δυστυχώς αυτό το κράτος δυναμώνει καθημερινά. Πιστεύω ότι σαν κυβέρνηση από τις πρώτες μας προτεραιότητες να πείσουμε ότι αλλάζουν πράγματα στις δομές που θα κάνουν τον κόσμο να λειτουργεί καλύτερα, το κράτος να λειτουργεί καλύτερα. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Κάναμε μια προσπάθεια τουλάχιστον τώρα στο Υπουργείο, στο δικό μας το μικρό το χώρο, να δούμε ποια είναι τα γραφειοκρατικά συστήματα τα οποία λειτουργούν στο να σταματήσουν μια επένδυση στον τουρισμό. Υπολόγισαν οι συνεργάτες μας ότι μπορούμε να εξοικονομήσουμε το 75% των υπογραφών που χρειάζεται για να ξεκινήσει μια επένδυση στον τουρισμό. 75%. Και 90% να μειώσουμε αν θέλει κάποιος να ανανεώσει την άδειά του. Αυτά τα νούμερα είναι εκπληκτικά. Η ψυχολογία. Μετά την επίστοση αυτή, κύριε Υπουργέ. Αυτή τη στιγμή αυτό κάνουμε. Θέλουμε να κόψουμε αυτά. Συζητάμε με τα άλλα υπουργεία για να δούμε ποια από αυτά μπορεί να είναι απαραίτητα στα άλλα υπουργεία, αλλά από αυτό που βλέπουμε μέχρι σήμερα, η εξοικονόμηση μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντική. Τώρα, υπολογίστε έναν πολίτη ο οποίος έρχεται να κάνει μια επένδυση, να βάλει τα λεφτά του στη χώρα και έρχεται μια χώρα και του λέει ότι κοίτα να δεις, για να το κάνεις αυτό,
Θα πρέπει να περάσει όλη αυτή τη διαδικασία. Έχετε σκεφτεί ότι. Μία-δύο-τρεις μετά φτάνει. Είναι πολύ λογικό να φτάσει. Ότι το πρόβλημα το μεγάλο δεν είναι με το Υπουργείο Τουρισμού. Εγώ έχω παραδείγματα που ξέρω συγκεκριμένα. Από την Κέρκυρα, για παράδειγμα. 1,5 χρόνο έκανε πυροσβεστική για να του δώσει το πιστοποιητικό πυρασφάλειας. Η δασική υπηρεσία για να δώσει μία βεβαίωση. Πρέπει να περάσουν και 3 χρόνια, το ξέρετε, κύριε Υπουργέ. Σήμερα που μιλάμε. Βεβαίως το ξέρουμε. Και το ζητούμενο πάντα σε αυτά τα πράγματα είναι σε ποια φάση και πώς δίνεις αυτές τις αδειοδοτήσεις. Πολλά από τα πράγματα. Μιλάτε στη θέση αυτού του ανθρώπου που έχει βάλει τα λεφτά του και περιμένει. Η υγειονομία, ας πούμε, κοιτάει να δει αν ξέρω, ένα ξενοδοχείο πληρεί αυτά τα οποία πρέπει, έτσι ώστε το προϊόν το οποίο παράγει να είναι το επίπεδο το οποίο πρέπει να είναι. Λοιπόν, λέμε εμείς τώρα, αυτό το χαρτί πρέπει να το πάρει κανείς πριν ξεκινήσει την επένδυση των 50 εκατομμυρίων ευρώ που ξεκινάει για να κάνει ένα καινούριο ξενοδοχείο, ή μπορεί να ξεκινήσει ο άνθρωπος την επένδυση και μετά στην πορεία. Έχετε πολύ δίκιο σε αυτά που λέτε. Θέλω απλώς να κάνω μια παρένθεση σε αυτό. Επανερχόμενοι στο κομμάτι των αγανακτισμένων όμως, αυτά που λέτε είναι πολύ ωραία και ελπιδοφόρα για ένα αύριο. Δυστυχώς τώρα βιώνουμε ένα πολύ δύσκολο σήμερα. Και ένα σήμερα που έχει πάρα πολλές απολύσεις, πάρα πολλοί κόσμος είναι έξω. Ένα παιδιά που βλέπουν ότι κάνω, σπουδάζω, καταβάλω όλο αυτόν τον κόπο, οι γονείς μου πληρώνουν και εγώ πού θα βγω και σε τι δουλειά θα έχω. Και είναι ένα κλίμα απελπισίας και αγανάκτησης, όπως ακριβώς εκφράζεται, όπου εσείς πιστεύετε ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να διακρίνουν ότι αυτή τη στιγμή μέσα από όλο αυτό το κλίμα που ζούμε και που βλέπουμε ότι έρχονται και νέα μέτρα και νέες δανειοδοτήσεις, εγώ θα μπορέσω να δω το αύριο εάν θα ξημερώσει και θα είναι ελπιδοφόρο από τη στιγμή που το σήμερα που ζω. Είναι τόσο δύσκολο. Νομίζω ότι δεν πρέπει να τους υποτιμούμε. Αυτό το οποίο πραγματικά πιστεύω ότι μπορεί να δει κανείς αυτό το αύριο, αν και εμείς βοηθήσουμε να το οδηγήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε έναν κόσμο ο οποίος είναι στα όρια του και έφτασε στα όρια του, διότι ενώ 2 χρόνια τώρα, για παράδειγμα, θα σας πω μόνο για να μην κάνουμε κριτική μόνο στο παρελθόν, τα 2 χρόνια που ήμασταν εμείς στην κυβέρνηση. Η πρώτη προτεραιότητα, λόγω των καταστάσεων, ήταν να γλιτώσει η χώρα από την πτώχευση. Έπρεπε να πάρθουν μέτρα τα οποία ήταν πάρα πολύ επώδυνα, αν θέλετε. Και το προσπαθώ να το πω αυτό όπου βρεθώ, αλλά το μνημόνιο το οποίο συζητάμε είναι ένα μέρος του είναι για να σωθεί η Ελλάδα από την πτώχευση, η ελληνική οικονομία από την πτώχευση, και ένα μεγάλο μέρος του είναι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Μέσα στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είχαμε μιλήσει για το ενιαίο μισθολόγιο, είχαμε μιλήσει για την απελευθέρωση των επαγγελμάτων, είχαμε μιλήσει για τον Καλλικράτη. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις έπρεπε να γίνουν εδώ και πάρα πολύ καιρό και είναι θέματα. Απλά δικαιοσύνη. Το ενιαίο μισθολόγιο είναι θέμα δικαιοσύνη. Το άνοιγμα των επαγγελμάτων είναι θέμα του να δώσει ευκαιρίες στον νέο κόσμο. Αυτά ήταν μέσα στο πρόγραμμά μας. Το να τα βάζουμε όλα αυτά μαζί με τα μέτρα που έπρεπε να πάρουμε για να γλιτώσει η ελληνική οικονομία από την πτώχευση. Αλλά τα μέτρα συνεχίζονται. Είναι δηλαδή, λάθος. Εκεί πια εξαντλείται η υπομονή του κόσμου στο αυτή τη στιγμή. Της Βουλής. Δηλαδή, έχουμε το μνημόνιο 1, είμαστε τώρα, συζητάμε για το μνημόνιο 2. Ωραία, και 3 μνημόνια, 4 και πάει λέγοντας. Πάνω πάλι σε ομάδες ανθρώπων που ήδη έχουν υποστεί. Ακούω διάφορες εξηγήσεις γιατί έχουμε φτάσει στο μνημόνιο 2. Να σας πω, κύριε Υπουργέ, πριν απαντήσετε, να σας πω ότι λένε βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στο καφενείο της Βουλής. Ότι για το μνημόνιο 1 μπορεί αποκλειστικά η ευθύνη, λένε οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, το επαναλαμβάνω, να είναι ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας. Για το μνημόνιο που έρχεται όμως. Οι ίδιοι οι βουλευτές σας λένε ότι είναι ευθύνη της δικιάς σας, κυρίως οικονομικής πολιτικής. Όχι, ένα λεπτό. Να εξηγήσουμε μερικά πράγματα. Διότι υπάρχει πάρα πολύ παραπληροφόρηση εδώ πέρα. Το μνημόνιο 2 έρχεται κατά κύριο λόγο επειδή το 2012 η Ελλάδα δεν μπορεί να βγει στις αγορές. Πράγμα το οποίο υπολογίσαμε ότι θα γινόταν και δεν γίνεται. Ο λόγος για τον οποίο δεν μπορεί να βγει η Ελλάδα στις αγορές είναι και λόγω της διεθνής κατάστασης. Αυτή τη στιγμή τα spreads είναι στο 1300, όχι επειδή δεν μαζέψαμε αρκετούς φόρους, αλλά επειδή η ευρύτερη παγκόσμια οικονομία έχει επενδύσει πάρα πολύ ενάντια στο ευρώ και στις οικονομίες του ευρώ. Τα 6 δις στο εξάμεινο λοιπόν, του 11 όμως είναι ένα λεπτό. Ναι, αλλά τα 6 δις δεν έχει. Υπολογίστε τι είναι τα 6 δις μπροστά στα 400. Αυτό που είναι η ουσία του πράγματος αυτή τη στιγμή είναι ότι η Ελλάδα το 2012 δεν μπορεί να βγει στις αγορές. Το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να πάμε στα ευρωπαϊκά κοινοβούλια και να ζητήσουμε περαιτέρω βοήθεια. Τα ευρωπαϊκά κοινοβούλια δεν πρόκειται να δώσουν αυτή τη βοήθεια χωρίς νέους όρους. Αυτό δεν σημαίνει ότι παντρευόμαστε αυτούς τους νέους όρους για πάντα. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να δείξουμε ότι μπορούμε να βγούμε από αυτή την κρίση την οποία περνάει η ελληνική οικονομία αυτή τη στιγμή και από εκεί και πέρα να δούμε κάθε τι το οποίο μπορεί να κάνουμε για να, ώστε το πακέτο αυτό να είναι πολύ πιο διαχειριστικό. Πριν κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό των αγανακτισμένων και των εκδηλώσεων του κόσμου, ένα σχόλιο σας παρακαλώ πολύ για τα φαινόμενα αποδοκιμασίας πολιτικών
και προφυλακισμό πολιτικών. Ναι, εδώ πρέπει να υπάρξει μια διαφοροποίηση. Αυτό το οποίο είδαμε, βλέπουμε στο Σύνταγμα, είναι πιστεύω μια πραγματική έκφραση, μια ειλικρινή έκφραση λαϊκής οργής, η οποία εκφράζεται και με πολύ ειρηνικό τρόπο και νομίζω όλος ο κόσμος έχει χειροκροτήσει αυτό το οποίο γίνεται εκεί πέρα. Ο προπυλακισμός πολιτικών έχει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά. Εγώ είδα τις σκηνές της προάλλες στην Αργυρούπολη με τον κύριο Πεταλωτή. Να δεχτώ όλη την κριτική προς την κυβέρνηση, να δεχτώ οτιδήποτε μπορεί να πει κανείς και το οποίο βοηθάει στο να γίνει το έργο μας καλύτερο. Αλλά το να γυρνάει κανείς προς τον κύριο Πεταλωτή ή προς οποιοδήποτε άλλο μέλος της κυβέρνησης και να λέει κλέφτες, αυτό πια είναι νομίζω μια τρομερή υπερβολή και θα σας πω γιατί. Κάποιοι το κάνουν. Πολλά μπορεί να πει κανείς. Αλλά ότι αυτή η κυβέρνηση δεν είναι, ότι αυτή η κυβέρνηση αποτελείται από κλέφτες, αυτό νομίζω ότι είναι μια καθυστερημένη αντίδραση απέναντι σε πολύ παλιότερες καταστάσεις και πιστεύω ότι υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις οι οποίες προσπαθούν αυτό να το εκμεταλλευτούν. Είναι πολύ σημαντικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ονοματιστεί από ναι, δεν θέλω να πω, από ό,τι μου λένε και εμένα, πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια και αυτό είναι κατακριτέο. Θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ περίεργο να λέει κανείς να πηγαίνει στην Αργυρούπολη για να πει τον κύριο Πεταλωτή, το όποιο μέλος αυτής της κυβέρνησης κλέφτη, όταν έχουμε δει τη σπατάλη που γινόταν στο παρελθόν, στο οποίο ούτε ο συνασπισμός ούτε το ΚΚΕ τότε είχε τις αντιδράσεις που έχει σήμερα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, όταν βλέπαμε αυτά που βλέπαμε την προηγούμενη πενταετία, κάποιοι από όλους αυτούς τους ανθρώπους να μην μιλούν και να ανέχονται συμπεριφορές οι οποίες ήταν απαράδεκτες και τώρα να πηγαίνεις απέναντι σε έναν άνθρωπο ο οποίος παλεύει για να αλλάξει τα πράγματα στη χώρα και να τον υποδέχεσαι με αυτά τα συνθήματα. Αυτό το θεωρώ απολύτως απαράδεκτο. Η αλήθεια είναι ότι οι αγανακτισμένοι του Συντάγματος δεν ξεχωρίζουν κανέναν από τους 300. Δεν βάζουν απέναντι τον κύριο Γερουλάνο ή τον κύριο Πεταλωτή. Έχουν και τους 300 το ίδιο. Μα τώρα δεν μπορεί να συγκρίνει κανείς τους αγανακτισμένους του Συντάγματος με κάποιους κρατικοδίαιτους ή κομματικοδίαιτους οι οποίοι αυτή τη στιγμή μαζεύονται πίσω για να χτυπήσουν ειδικά τους υπουργούς ή τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι το να συγκρίνουμε τα δύο είναι εντελώς. Τα συνθήματα πάντως και οξύτητα έχουν. Και πώς το λένε, σε πολύ ψηλούς τόνους. Βέβαια, οι αγανάκτηση εκφράζουν, δεν εκφράζουν. Μεγάλη αγανάκτηση. Βέβαια, αγανάκτηση, κύριε Υπουργέ, έχετε και αν ξεπεράσουμε αυτά που συζητάμε τώρα και πάμε λίγο στο μεσοπρόθεσμο και όλα αυτά που είναι μπροστά, αγανάκτηση υπάρχει και μέσα στο κόμμα το δικό σας. Απολύτως. Δεν μπορεί να έχεις κοινωνική ένταση και αυτό το πράγμα να μην. Ναι, είναι μια πολύ κρίσιμη στιγμή και πώς θα το. Μπορώ να σας πω ότι υπάρχει και μια θετική, αν θέλετε, ανάγνωση αυτού του πράγματος και αυτό είναι ότι οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι έχουν βάλει πολύ μεγάλη πλάτη στο να περάσουν κάποια από τα πράγματα τα οποία έπρεπε να περάσουν, έχουν δουλέψει πάρα πολύ στο να βγει αυτό το κοινοβουλευτικό έργο που έχει βγει αυτό το καιρό, είναι πάρα πολύ λογικό, παίρνοντας τα μηνύματα από την κοινωνία, να τα εκφράζουν αυτά μέσα στο Κοινοβούλιο. Εγώ θα έλεγα ότι θετικό είναι αυτό. Δηλαδή, νιώθετε ότι είναι δύσκολη η θέση του βουλευτή που θα ψηφίσει μεθαύριο και θα πρέπει να πάει στο χωριό του μετά? Κοιτάξτε, επειδή έχω δουλέψει κοντά στον κύριο Παπανδρέου αρκετά χρόνια, σας λέω ότι είναι ένας πολιτικός ο οποίος το τελευταίο το οποίο θα σκεφτόταν ποτέ να κάνει να προσπαθήσει να φημώσει τους βουλευτές. Σας επαναλαμβάνω, τόσο καιρό, τόσα χρόνια, κυβερνιόταν η Ελλάδα από μια βουλή στην οποία δεν τολμούσες να πεις κιχ. Δηλαδή, έτσι και έλεγε, έβγαινε κάποιος ελάχιστα από τη γραμμή της κυβέρνησης, πέφτανα πάνω του με νύχια και με δόντια. Αυτή τη στιγμή έχεις μια βουλή η οποία τουλάχιστον συζητάει τα θέματα. Δεν βλέπω απολύτως τίποτα το αρνητικό σε αυτό, ούτε κάτι το οποίο χρειάζεται να το φοβάται. Αυτό σημαίνει όμως ότι είναι πολύ πιθανό να βρεθούν έξι οι οποίοι δεν θα ψηφίσουν το μεσοπρόθεσμο. Εγώ δεν το νομίζω αυτό. Αυτό παραμένει να το δούμε στην πορεία. Εγώ πιστεύω ότι θα εκφραστούν αντιρρήσεις, θα εκφραστούν προτάσεις. Θα αντέξουν στην πίεση. Γιατί είναι πολύ μεγάλη πίεση που ασκείται ακόμα και σε υπουργούς αυτή την περίοδο. Το ζητούμενο είναι θα αντέξουν σε αυτή την πίεση. Μα κοιτάξτε να δείτε, δεν νομίζω ότι ακόμα, παρότι δεν γνωρίζαμε την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας όταν αναλάβαμε, κανείς δεν περίμενε ότι το έργο το οποίο έχουμε μπροστά μας είναι εύκολο. Όλοι ξέραμε ότι έχουμε να τραβήξουμε πολύ κουπί και δεν νομίζω ότι κανένας από τα μέλη της κυβέρνησης που ξέρω εγώ είναι έτοιμος να παρατήσει την προσπάθεια αυτή στη μέση του δρόμου. Πάντως, λέτε στη μέση του δρόμου, με βάση την εικόνα που εσείς ως κυβέρνηση μας είχατε δώσει πριν από ένα χρόνο, τώρα θα ήμασταν στα τελειώματα. Δηλαδή, ξέραμε ότι το 2012
θα είχαμε το 11 ουσιαστικά θα περνάγαμε σε ανάπτυξη και από το 12 θα βγαίναμε σε αγορές. Και τώρα μαθαίνουμε δεν είχαμε πει αυτό για το 11. Για το 11 είχαμε πει ότι θα δούμε τα πρώτα σημάδια ανάκαμψη και νομίζω ότι μέσα σε αυτό το πράγμα. Ναι, έφτανε μια οριακή ανάπτυξη. Ναι, 0,6 νομίζω. Όχι, αυτή τη στιγμή νομίζω ότι μπορούμε. Και το 12 θα βγαίναμε σε αγορές. Και τώρα μαθαίνουμε ότι μέχρι και το 14. Πάμε για ένα δεύτερο με πολύ σκληρούς όρους. Για το 12 θέλω να είμαι πάρα πολύ ξεκάθαρος. Η Ελλάδα δεν είναι ότι δεν βγαίνει στις αγορές το 12 επειδή εκείνη δεν έκανε κάτι. Αλλά το διεθνές σύστημα είναι τέτοιο, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Εμείς αυτή τη στιγμή δημοπρατούμε το Take Vodou για να γίνει συνεδριακό κέντρο, ένα πράγμα το οποίο θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμο για τον τουρισμό της Αγίας. Συνεδριακό κέντρο. Χρόνια αυτή η ιστορία. Λοιπόν, βγάλαμε την προκήρυξη δύο φορές και δύο φορές δεν υπήρξε ενδιαφέρον. Όχι επειδή η τιμή ήταν πάρα πολύ ψηλή, συγγνώμη, αλλά επειδή αυτό τον καιρό στο διεθνές στερεώμα δεν γίνονται τέτοιου είδους επενδύσεις. Λοιπόν, εμείς πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας να προετοιμάσουμε αυτά τα πράγματα. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει και μια διεθνής αγορά η οποία επιβάλλει ορισμένα πράγματα στο πώς λειτουργούμε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να το θέσει υπόψη της. Δεν μπορεί να λέει πουλήστε αυτά, εάν την ώρα που βγαίνεις να τα πουλήσεις αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να. Όχι, ένα λεπτό. Αυτό το οποίο νομίζω ότι και η Τρόικα πλέον κατανοεί ότι ο τρόπος με τον οποίο θα αξιοποιήσεις την περιουσία σου είναι πιο σημαντικό απλώς από το να λες ότι θα την αξιοποιήσω. Νομίζω ότι στο χρονικό διάστημα που έρχεται μπροστά μας θα εξειδικεύσουμε τι σημαίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Και για να γίνει σωστά αυτό, θέλει πολύ μεγάλη ψυχραιμία από τη δική μας τη μεριά, από τη μεριά της κυβέρνησης που διαπραγματεύεται αυτά τα πράγματα, αλλά την ίδια ώρα θέλει και ψυχραιμία από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην έρχεται και να λέει ότι. Πώς λένε, όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω. Να πει ότι έτσι θα γίνει καλύτερα η δουλειά. Να μιλήσουμε πρακτικά. Είπατε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα. Ολυμπιακά κίνητα. Mm-hmm. Για παράδειγμα, ένα μεγάλο κομμάτι των 50 δις θα προκύψει από την αξιοποίηση των Ολυμπιακών ακινήτων. Δώσετε ένα παράδειγμα για το Take Vodou. Τρεις φορές. Θα σας έλεγα από τα κίνητα της Ελλάδα. Δεν θα έλεγα τα Ολυμπιακά κίνητα. Στα Ολυμπιακά κίνητα υπάρχουν κάποια τα οποία θα αξιοποιηθούν, κάποια τα οποία έχουν ήδη αξιοποιηθεί και κάποια τα οποία ανοίγουν στο κοινό. Α πούμε, το κοπηλατοδρόμιο το ανοίξαμε στο κοινό. Τις προάλλες στα Λιώσια ανοίξαμε το κέντρο το Ολυμπιακό κέντρο στα Λιώσια. Εκεί πέρα, τι είπαμε, μας κόστιζε ως κράτος, ως Έλληνας φορολογούμενος, μας κόστιζε 2 εκατομμύρια το χρόνο να κρατάμε τα Λιώσια κλειστά. Mm-hmm. Ξέρετε πόσο μας κοστίζει να τα ανοίξουμε. 800.000. Κοστίζει λιγότερο από τα μισά λεφτά. Γιατί μπήκανε μέσα οι ομοσπονδίες, μπήκανε νέα παιδιά, καθαρίζουν τους χώρους, συμβάλλουν στο να ζωντανέψει αυτό το περιουσιακό στοιχείο. Τόσα χρόνια δηλαδή, 5-6 χρόνια από τον καιρό που τέλειωσαν τα Λιώσια, το κρατούσαμε κλειστό και πληρώναμε κάποιους 2 εκατομμύρια το χρόνο για να το κρατάμε κλειστό. Μάλιστα. Και τι κάναμε. Απλώς το ανοίξαμε. Αυτού του είδους τις λύσεις περιμένει ο πολίτης, περιμένει σε όλα τα επίπεδα να βλέπει τέτοιου είδους λύσεις, να βλέπει ότι αλλάζει η ζωή του προς μια καλύτερη ποιότητα και μέσα σε αυτό το πλαίσιο μπορούμε να δούμε τα πράγματα να αλλάζουν προς σωστή κατεύθυνση. Το υπάρχουν σχήμα, κύριε Γερουλάνο, μπορεί να το πετύχει αυτό ή χρειάζεται αναδιάταξη των δυνάμεων. Όχι, είναι κάτι νομίζω το οποίο συζητιέται ευρέως. Κοιτάξτε, αν ψάχνουμε να ρίξουμε ευθύνες σε πρόσωπα, πρέπει να κάνουμε μια πάρα πολύ σοβαρή εκτίμηση του αν τα πρόσωπα ή οι δομές είναι αυτά τα οποία έχουν κάνει τη διαφορά. Εγώ δεν είμαι αντίθετος σε οποιασδήποτε αλλαγές και πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός, όποτε εκείνος κρίνει, θα τις κάνει. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε αν είναι τα πρόσωπα ή αν είναι ένα μεγαλύτερο σύστημα το οποίο ευθύνεται σε αυτά. Γιατί πέστε ότι αλλάξουμε τον Α και βάζουμε τον Β. Ο Β δεν θα αντιμετωπίσει τα ίδια προβλήματα. Οι αλλαγές αυτές θα είναι στη λογική αυτού που είπε ο Πρωθυπουργός. Όχι οι αρεστοί, αλλά οι άριστοι. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα μπορεί να το κρίνει ο καθένας και πάνω απ' όλα να το κρίνει ο Πρωθυπουργός. Κύριε Υπουργέ, ένα από τα θέματα που προβάλλεται πολύ στις πρώτες σελίδες του τύπου είναι το ενδεχόμενο να υπάρξουν ξένοι εκπρόσωποι της Τρόικας, πιο σωστά. Επίτροπος τους ονομάζουμε. Με την ιδιότητα του επιτρόπου, την ιδιότητα του παρατηρητή, την ιδιότητα του ειδικού, του ανθρώπου του που έρχεται σύγουρος, για που θα είναι πάνω από τον Υπουργό. Ναι. Κοιτάξτε, ειλικρινά, σε μια τέτοια κρίσιμη περίοδο θέλει πάρα πολύ μεγάλη ψυχραιμία. Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας υπουργός στην κυβέρνηση ο οποίος θα δεχόταν να είναι υπουργός ένας ξένος στο δικό του Υπουργείο. Αυτό το οποίο σίγουρα μπορεί να βοηθηθούμε όλοι μας είναι από την τεχνογνωσία που υπάρχει στο εξωτερικό. Και μια τέτοια υποστήριξη νομίζω θα ήταν πάρα πολύ θετική. Πώς θα μπορούσε να γίνει, τι εννοείτε. Με πάρα πολλούς τρόπους μπορεί να γίνει αυτό, είτε συμβουλευτικά, είτε με την
δημιουργώντας μια κοινή ατζέντα για την οποία χρειάζεται νέα τεχνογνωσία στην Ελλάδα και να την παρακολουθήσουμε. Πώς θα μπορούσε να βοηθήσει ένας ξένος με τον Υπουργό Παιδείας, για παράδειγμα. Θα σας πω, για να μην πηγαίνουμε μακριά και για να μην πηγαίνουμε σε άλλα υπουργεία, αυτή η δουλειά που κάναμε εμείς με την μείωση της γραφειοκρατίας για τις επενδύσεις, θα μπορούσε να έρθει ενδεχομένως πολύ πιο εύκολα αν βρίσκαμε μια χώρα η οποία ξέρει αυτό το πράγμα να το κάνει καλύτερα, να πάρουμε την τεχνογνωσία που έχουν εκείνοι. Εγώ τον Πρωθυπουργό τον έχω ακούσει να μιλάει για τεχνογνωσία και αυτό πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ θετικό. Αλλά θα είναι με τις ίδιες δημόσιες υπηρεσίες, τις οποίες ο Πρωθυπουργός προχτές από τις Βρυξέλλες χαρακτήρισε ως μείζον πρόβλημα. Αναποτελεσματικές. Όχι αναγκαστικά, διότι όταν κοιτάς ένα Υπουργείο και όταν κοιτάς το που είναι αποτελεσματικό και που δεν είναι, μπορεί η απόφασή σου να αλλάξει τις δομές. Εγώ πραγματικά πιστεύω ότι ένα μέρος της αγανάκτησης είναι ότι δύο χρόνια τώρα εμείς λειτουργούμε με τις ίδιες δομές που λειτουργούσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, με αποτέλεσμα να θεωρεί ο κόσμος ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει. Άρα δεν φταίει δημόσιες υπηρεσίες, φταίτε εσείς που δεν τις αλλάξατε. Εγώ να δεχτώ κριτική σε αυτό το επίπεδο και πιστεύω ότι ο χώρος στον οποίο μπορούμε να κινηθούμε για να αλλάξουμε τις δομές είναι ακόμα ορθάνυχτος. Βλέπουμε δηλαδή σε όλα τα Υπουργεία, μην βλέπετε ότι έπρεπε κάποια από τα πράγματα να λειτουργήσουν όπως ήταν, διότι βρεθήκαμε σε μια κατάσταση πάρα πολύ κρίσιμη, αλλά νομίζω ότι τώρα ήρθε η ώρα να κοιτάξουμε κάθε ένα από αυτούς τους χώρους πώς λειτουργεί και να τους αλλάξουμε πάρα πολύ ριζικά. Και να αλλάξουμε την εμπειρία του πολίτη με το κράτος. Αυτό είναι η ουσία του πράγματος αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς, ενώ έχεις μια κυβέρνηση η οποία πιστεύει πραγματικά ότι πρέπει να αλλάξουν αυτές τις δομές, δυστυχώς έπρεπε να δουλέψουμε αυτές τις δομές για να βγούμε από την κρίση. Πάμε για εξοπλισμό. Ναι, βέβαια. Έχετε να μας δώσετε κάτι. Ή να μας πει μια κουβέντα για το ποδόσφαιρο. Α, έλεγα να το ρωτήσουμε στο τέλος. Το είδατε σήμερα στις εφημερίδες της αθλητικής. Δεν ξέρω αν το έχω και μπροστά μου. Το Sport Day νομίζω το έχει πάλι σήμερα. Όσα πρωτοφανή συμβαίνουν στον χώρο του ποδοσφαίρου. Έτσι, είδαμε και την απόφαση του κυρίου Πυλάβιου να βάλει λουκέτο για τις επόμενες δύο εβδομάδες στο ποδόσφαιρο. Αυτό που είναι εντυπωσιακό, 11 λέει δημόσιες υπηρεσίες αρνούνται να πιστοποιήσουν τι έκανε η ΕΠΟ. Έστειλε στις δημόσιες υπηρεσίες κάποια πιστοποιητικά για τα οποία υπήρχε υποψία ότι ήταν πλαστά, πιστοποιητικά παένο, κυρίως φορολογικά πιστοποιητικά, ότι ήταν πλαστά. Και ζητάει από τις δημόσιες υπηρεσίες να πιστοποιήσουν. Και παίρνει αρνητική απάντηση, ότι δεν απαντάει καν. Ναι, όχι αρνητική απάντηση, δεν παίρνει καν απάντηση. Ωραία. Δεν παίρνει στον κόπο. Δεν το γνωρίζω το συγκεκριμένο δημοσίευμα. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό έχει ξεκινήσει μία πολύ σοβαρή δουλειά, πιστεύω, επιτέλους να βγουν τα πράγματα στη φόρα σε ό,τι αφορά τα προβλήματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Το ελληνικό ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή δυστυχώς πιέζεται πάρα πολύ από σκάνδαλα τα οποία είναι από ξέπημα μαύρου χρήματος μέχρι ναρκωτικά και όπλα στις λέσχες, μέχρι ό,τι και να πει κανείς είναι λίγο στην κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και το ζητούμενο είναι, μπορούμε να το αλλάξουμε διατηρώντας τις δυνάμεις. Σας είπα, δεν ξέρω το συγκεκριμένο δημοσίευμα, μην μου ζητάτε να σχολιάσω κάτι το οποίο δεν ξέρω τις λεπτομέρειες. Να τις δούμε βεβαίως και να το ξανασυζητήσουμε. Αλλά αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή και πιστεύω ότι και η κίνηση του κυρίου Πυλάβη προς αυτή την κατεύθυνση είναι, ή τουλάχιστον από αυτά που είπε, αυτό αντιλαμβάνομαι, ότι υπάρχει μια πρόθεση του ελληνικού ποδοσφαίρου να αλλάξει από μέσα πια. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Εμείς τόσο καιρό λέγαμε και πιέζαμε. Ακούμε όμως, ξέρετε, Υπουργέ, πόσους μήνες τώρα ακούμε. Ναι, ότι γνωρίζω αυτά που ακούτε, αλλά θα σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πριν από ένα χρόνο περίπου, διαπιστώσαμε τα όπλα που έχει χρησιμοποιήσει κατά καιρούς η πολιτεία για να εξηγιάνει το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, δεν είναι ούτε το 1/4 από αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας. Ποτέ δεν είχαν χρησιμοποιηθεί τα χρήματα του ελληνικού δημοσίου για να εξηγιάνει το ποδόσφαιρο. Ποτέ δεν είχαν χρησιμοποιηθεί τα γήπεδα. Ποτέ δεν είχε χρησιμοποιηθεί η δημόσια τηλεόραση. Ποτέ, τόσα χρόνια ακούμε, και εγώ άκουγα σαν πολίτης αυτής της χώρας, ότι το ποδόσφαιρο θα αλλάξει και ότι αλλάζουν οι δομές και αλλάζουν τα νομοσχέδια και ούτω καθεξής. Στην πραγματικότητα όμως, μέχρι τώρα ποτέ δεν είχε η πολιτική ηγεσία, αν θέλετε, το σθένος να βάλει όλα τα όπλα πάνω στο τραπέζι. Λοιπόν, αυτό κάναμε φέτος. Αυτό έγινε και γι' αυτό βλέπετε τις εξελίξεις που βλέπετε. Είπαμε, εάν δεν αλλάξουν τα πράγματα όπως εμείς θέλουμε πια να αλλάξουν στο ποδόσφαιρο, του χρόνου το πρωτάθλημα θα γίνει χωρίς κρατικά λεφτά, χωρίς κρατικά γήπεδα, χωρίς κρατική τηλεόραση. Και από την ημέρα που το είπαμε αυτό και καταλάβανε και οι παράγοντες του ποδοσφαίρου ότι εννοούμε αυτά που λέμε, άρχισαν να συμβαίνουν οι αλλαγές στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Θεωρώ λοιπόν ότι οι εξελίξεις τις οποίες βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Εμείς είμαστε επιποδός για να είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι αυτά τα οποία θέλει ο Έλληνας πολίτης θα γίνουν και σε αυτό το χώρο. Αλλά
πήραμε μια απόφαση και μένουμε σε αυτήν ότι δεν θα καταστρέψουμε το ελληνικό ποδόσφαιρο επειδή κάποιες δυνάμεις μέσα σε αυτό θέλουν να το χρησιμοποιούν για τα δικά τους συμφέροντα. Δεν υπάρχει νόμος που λέει ότι αν έχεις βεβαρημένο ποινικό μητρό δεν μπορείς να είσαι παράγοντας. Ναι, βέβαια. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι υπάρχουν. Γι' αυτό και χρησιμοποιούν άλλους ανθρώπους μπροστά και, ναι. και είναι από πίσω. Εντάξει, αυτά δυστυχώς τα βλέπουμε και στο διεθνές στερεό. Όχι, στου ανθρώπου, αλλά του βλέπουμε στον πάγκο της ομάδας να κάνουμε. Εδώ έχουμε πολύ χειρότερα φαινόμενα και αυτά είναι τα οποία πρέπει να ξεδιαλύνει και το ποδόσφαιρο το ίδιο. Μάλιστα. Αλλά και εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε. Να πάμε και στον τουρισμό λίγο. Να ξεκινήσω με μια ερώτηση. Θέλω να το δέσω με τα μέτρα που έρχονται. Πάμε, έλα. Ο τουρισμός είναι μία από τις ελπίδες μας, ναι. κακά τα ψέματα. Παρά τα αυτά βλέπουμε ότι πιθανά στα μέτρα που θα περάσουν θα είναι η αύξηση του ΦΠΑ στην εστίαση από το Σεπτέμβριο. Δεν θα είναι ένα πλήγμα για τον τουρισμό αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να δούμε εκεί πέρα πώς θα εξειδικευτεί η οποιαδήποτε αύξηση του ΦΠΑ. Όμως στον τουρισμό, ο τουρισμός είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα για να δούμε μία από τις συζητήσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή μέσα στο πολιτικό χώρο. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα επιτρέψτε μέσα από τον τουρισμό. Ας πούμε, θα έρθω μετά και με τα τάξεις. Βλέπω τη Νέα Δημοκρατία και λέει ότι πρέπει να μειωθούν οι φόροι. Σαν πρακτική, η Νέα Δημοκρατία όταν έλεγε θα μειώσουμε τους φόρους, εννοούσε ότι κάποιοι άνθρωποι θα βάλουν λεφτά στην τσέπη. Αυτό γινόταν μέχρι τώρα. Όλες οι μειώσεις που έγιναν την τελευταία πενταετία ουσιαστικά οδηγήθηκαν σε περαιτέρω κέρδη των επιχειρηματιών. Εμείς δεν λέμε αυτό. Εμείς λέμε και το κάναμε στον τουρισμό πράξη. Εάν είναι να αλλάξουν, να μειωθούν οι φόροι, όπως μειώθηκε το ΦΠΑ στα καταλήματα, πρέπει να συνδεθεί με μία σειρά από μέτρα τα οποία θα περάσουν αυτή τη μείωση προς τον καταναλωτή, προς τον πελάτη, προς τον επισκέπτη που έρχεται από το εξωτερικό και έτσι θα γίνει αυτό ένα μέτρο ανάπτυξης. Άρα το να λες απλώς θα μειώσω τους φόρους δεν αρκεί. Πρέπει να το συνδυάσεις. Στον τουρισμό, για παράδειγμα, μειώσαμε τις διαδικασίες για να πάρει κανείς βίζα και έτσι αυξήσαμε τον τουρισμό από τη Ρωσία, από τη Σερβία, από το Ισραήλ, από την Τουρκία. Κάναμε μια σειρά από προγράμματα για να κρατηθεί ο κόσμος στη δουλειά. Επιβάλαμε στο ξενοδοχειακό κόσμο να μην χρησιμοποιεί παραπάνω από 17% μαθητευόμενους εργαζόμενους. Κάναμε πολύ στοχευμένη διαφήμιση στις χώρες σε συνεργασία με τους φορείς. Για να λειτουργήσει μια μείωση της φορολογίας πρέπει να συνδυαστεί με αυτά. Δεν αρκεί απλώς να πεις ότι μειώνω τη φορολογία σε κάποιο αγαθό και μετά ως διαμαγείας αυτό το αγαθό γίνεται παγκοσμίως γνωστό. Σήμερα όμως ο τουρισμός κατάφερε να κεφαλοποιήσει αυτή τη μείωση του ΦΠΑ για να έρθει πολύ περισσότερος κόσμος στην Ελλάδα και άρα να αυξηθούν και τα έσοδα του δημοσίου. Τέτοιου είδους πολιτικές πρέπει να κάνουμε, να είναι πάρα πολύ στοχευμένες και να υποστηρίζονται σωστά με ένα εύρος πολιτικής, το οποίο θα τα κάνει πράξη. Διαβάζουμε τιμές πακέτων σε απίστευτα χαμηλά χρήματα, ειδικά για τις μεγάλες τουριστικές περιοχές όπως η Ρόδος, όπως η Κέρκυρα. Είδαμε τιμές στις εφημερίδες 30-35 ευρώ την ημέρα με φαγητό, δίκλινο δωμάτιο. Μήπως έχουμε. Εξαρτάται από τις υπηρεσίες στις οποίες προσφέρει το κάθε κατάλημα. Η ιστορία των All Inclusive φαίνεται ότι έχει ρίξει πάρα πολύ τον. Κοιτάξτε, έχω ακούσει τη συζήτηση για το All Inclusive και μπορώ να σας πω το εξής. Το ερώτημα είναι, εάν δεν είχαμε τα All Inclusive ξενοδοχεία, αυτοί οι άνθρωποι θα ερχόντουσαν στην Ελλάδα? Το πιθανότερο είναι όχι. Αυτοί είναι άνθρωποι, είναι ας πούμε Εγγλέζοι, οι οποίοι αν δεν υπήρχαν τα All Inclusive μπορεί να πηγαίνανε διακοπές φθηνές στη Νότια Αγγλία, ας πούμε, και όπως κάναν παλιά. Το All Inclusive δίνει τη δυνατότητα για χαμηλές τιμές σε ένα τέτοιο κοινό. Δεν σημαίνει ότι το All Inclusive κανιβαλίζει αναγκαστικά τον πελάτη ο οποίος έρχεται στην Ελλάδα για μια άλλου είδους εμπειρία. Αυτό που θέλει προσοχή όμως είναι το εξής. Τα All Inclusive συνήθως, επειδή είναι χαμηλού κόστους, μπορεί να σε οδηγήσουν στο να κάνει ζημιά στην ταυτότητα της χώρας σου. Mm-hmm. Δηλαδή, θυμόσαστε παλιότερα, είχαμε παραδείγματα όπως στα Μάλια ή σε άλλες περιοχές, στο Φαλιράκι, όπου οι εικόνες που βγαίνανε από εκεί προς το εξωτερικό ήταν πάρα πολύ κακές. Αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα σε όλη την ταυτότητα της Κρήτης ή της Ρόδου και μετά πρέπει να γίνει δουλειά για να αποκατασταθεί αυτό. Mm-hmm. Λοιπόν, θέλει προσοχή το All Inclusive, θέλει πάρα πολύ προσοχή ο φθηνός τουρισμός. Δεν σημαίνει όμως ότι από μόνο του είναι κάτι καλό ή κάτι κακό. Κρουαζιέρα φέτος πάει καλά. Πιστεύω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχετε συγκριτικά στοιχεία με πέρυσι? Κοιτάξτε, ακόμα είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός με στοιχεία. Αυτό το οποίο ακούω είναι ότι έχουμε περίπου 10% αύξηση στην κρουαζιέρα και 20% αύξηση σε αυτούς που έρχονται με αυτά τα πλοία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα σκληρά νούμερα που έχουμε μέχρι τώρα και νομίζω ότι είναι καλά να τα ξέρουμε είναι ότι το πρώτο δίμηνο είχαμε μία αύξηση των εσόδων και των αφήξεων της τάξης του 6-7% και λέω ότι αυτό είναι σημαντικό επειδή ήταν πριν
πριν από την κρίση. Η δυναμική του τουρισμού ξεκίνησε ουσιαστικά από το τέλος της προηγούμενης σεζόν. Απλώς το λέω. Η οποία δεν ήταν τόσο καλή. Απολύτως. Αν θυμόσαστε το Μάιο, τα πράγματα ήταν πάρα πολύ άγρια. Είχαμε συνέχεια κυρώσεις. Τότε είδαμε ότι η Αγγλία και η Γερμανία, στην Αγγλία και στη Γερμανία, η εικόνα της Ελλάδας ήταν πάρα πολύ κακή και επενδύσαμε μέσα στην τουριστική σεζόν στην Τουρκία που είχε αύξηση 180%. Ανακάπηκε η εικόνα προς το τέλος. Δηλαδή, ναι, θυμάμαι που ήμασταν εδώ και κάναμε εκπομπή και είχε ξεκινήσει άσχημα ο τουρισμός. Δηλαδή, όλοι παραπονιόντουσαν και προς το τέλος του Αυγούστου όλοι λέγανε ότι τα πράγματα είχε αλλάξει εικόνα. Τι έγινε. Ουσιαστικά φύγαμε από τις δύο παραδοσιακές μας αγορές, την Αγγλία και τη Γερμανία, και πάρα πολύ γρήγορα με τη βοήθεια και των άλλων φορέων και των ιδιωτικών. Με τα άλλα υπουργεία, όπως για παράδειγμα αυτό που σας είπα πριν για τις βίζες και ούτω καθεξής, ανοίξαμε πολύ γρήγορα άλλες αγορές. Ανοίξαμε την αγορά της Τουρκίας. Είχαμε θεαματική αύξηση από την Τουρκία πέρσι. Ανοίξαμε τη Σερβία. Και δεν είμαστε σε μια ανταγωνιστική κατάσταση με την Τουρκία. Αυτό δεν επηρεάζει. Εννοώ στο κομμάτι του τουρισμού. Θα σας πω γι' αυτό, διότι όχι. Πιστεύω ότι με την Τουρκία, όπως με το Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Ιταλία, μπορούμε να κάνουμε συνεργασίες και πακέτα από τους μακρινούς προορισμούς, όπως είναι η Κίνα, η Ινδία, η Αμερική. Εκεί πέρα το να τους προσφέρεις ένα πιο διευρυμένο προϊόν είναι θετικό. Και ενώ μέχρι τώρα αυτές τις αγορές τις βλέπαμε ανταγωνιστικά, σήμερα βλέπουμε ότι μπορεί να υπάρξουν συνέργειες με αυτές τις αγορές και τις επιδιώκουμε. Ήδη έχουμε κλείσει συμφωνία με την Τουρκία και με το Ισραήλ. Εκκρεμούν οι συμφωνίες με την Αίγυπτο και με την Ιταλία. Συνεργασίες στα πακέτα. Συνεργασίες στα πακέτα. Θεωρούμε ότι ένα διευρυμένο πρόγραμμα. Η ιστορία με τη βίζα με την Τουρκία που το ζητούν στα νησιά, θεωρώντας ότι θα αυξήσουν. Έχει μπει στο τραπέζι. Ναι, έχουν υπάρξει διευκολύνσεις. Περιοριζόμαστε δυστυχώς από το Σέγγεν και εδώ πρέπει να σας πω ότι είναι μια μάχη που δίνει και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών στην Ευρώπη. Το Σέγγεν αυτή τη στιγμή έχει αρκετά προβλήματα. Ο τρόπος με τον οποίο δηλαδή συμπεριφερόμαστε σε έναν άνθρωπο που θέλει να έρθει στην Ευρώπη είναι πολύ συχνά απαράδεκτος. Και πρέπει να τελειώνουμε αυτή την ιστορία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να ενισχύσει άλλες πτυχές της οικονομίας της. Και όταν έρχεται. Να πάει στο Λονδίνο και βέβαια, το ίδιο δύσκολο κελάτε. Όχι στο Λονδίνο, γιατί το Λονδίνο είναι εκτός Σέγγεν, αλλά στη Γαλλία, ας πούμε. Ενώ λοιπόν η Ευρώπη κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να ενισχύσει τις άλλες οικονομικές της δραστηριότητες, όταν έρχεται στον τουρισμό με το επικάλυμα της παράνομης μετανάστευσης, κάνει δύσκολη την παροχή θεωρήσεων. Κοιτάξτε όμως ποια είναι η πραγματικότητα. Από τους εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες που βρίσκονται παρανόμως στην Ευρώπη, ούτε το 1% δεν ήρθε μέσα από τα προξενία ζητώντας βίζα. Λοιπόν, γιατί του κάνεις τόσο δύσκολη τη διαδικασία εκεί πέρα, εφόσον δεν είναι εκεί το πραγματικό σου πρόβλημα? Αυτά τα πράγματα συζητιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα δεν έχει δει τις δυνατότητες που έχει η διευκόλυνση αυτών των μέτρων. Και η Ελλάδα εδώ κάνει ένα πολύ μεγάλο αγώνα. Τακή, αν μου επιτρέπεις, τουρισμός. Παρεπιπτόντως, όπου βοηθήσαμε τα πράγματα, όπως είναι στη Ρωσία και στη Σερβία, η αύξηση του τουρισμού ήταν θεματική. Για να κλείσουμε. Okay, ένα τελευταίο, απλά επειδή τουρισμός είναι και μνημεία, και αν δεν κάνω λάθος, το Υπουργείο Πολιτισμού έχει φροντίσει και υπάρχουν μετατάξεις από τον ΟΣΕ ή κάτι τέτοιο ώστε να είναι ανοιχτά τα μνημεία? Ναι, αυτή τη στιγμή γίνονται δύο πράγματα. Όπως κάθε καλοκαίρι προσλαμβάνεται κάποιο εποχιακό προσωπικό για να κρατήσει τα μνημεία ανοιχτά πρωί και απόγευμα. Αυτό το οποίο είπαμε όμως, ότι μέσω από τις μετατάξεις, όπως για παράδειγμα αυτές που γίνανε από τον ΟΣΕ, θα προσπαθήσουμε κάποια εμβληματικά μνημεία, όπως είναι η Ακρόπολη για παράδειγμα. Ελπίζουμε να είναι ο Λευκός Πύργος, η Ολυμπία κτλ. Ναι, με την Ακρόπολη έχουν βγει οι βάρδιες, μας βγαίνει χειμώνα καλοκαίρι. Και να την κρατάμε ανοιχτή και το απόγευμα. Πέρυσι ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα με την Ακρόπολη. Ήταν και οι διαμαρτυρίες των ανθρώπων. Ναι, αλλά είδατε ότι τελικά απαξιώθηκαν, διότι οι άνθρωποι που. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο έγινε αυτά τα πράγματα. Με πόσες μετατάξεις από τον ΟΣΕ έγινε αυτό? Νομίζω γύρω στις 400. Μια τελευταία κουβέντα κλείνοντας. Δεν ήταν όλοι προς Θεού, όχι όλοι για την Ακρόπολη. Μετατάξεις που έχουν γίνει σήμερα από τον ΟΣΕ είναι περίπου 400. Κάποιοι από αυτοί ήρθαν να ενισχύσουν το δυναμικό της Ακρόπολης. Δεν ξέρω αν λέγαμε μια τελευταία κουβέντα για το ιστορικό κέντρο, αυτό που βλέπουμε στην Αθήνα, που δεν το συναντάμε έτσι σε άλλη πρωτεύουσα της Ευρώπης, το ιστορικό κέντρο. Δεν θυμάμαι πού ήταν το δημοσίευμα χθες. Νομίζω ότι ήταν στην Wall Street Journal ή στους Financial Times που λέγε βλέπεις. Το κέντρο της Αθήνας, New York Times, New York Times. Και κλαις. Προκαλεί κλάμα η εικόνα σήμερα στο κέντρο της Αθήνας. Είναι δραματικό. Θα σας πω για το κέντρο της Αθήνας. Υπάρχουν μια σειρά από προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Νομίζω ίσως το πιο σημαντικό είναι το πρόβλημα των υποδομών. Όταν στο κέντρο συνοστίζεται όλη η παράνομη μετανάστευση και το πρόβλημα των ναρκωτικών, ξεκινάς με ένα πρόβλημα το οποίο δεν λύνεται εύκολα. Νομίζω ότι κανείς δεν προτείνει να βάλουμε αυτούς τους ανθρώπους σε στρατόπεδο όπως γίνεται σε αυταρχικά καθεστώτα. Εδώ πρέπει να λυθούν αυτά τα προβλήματα και αυτό
αυτό θα πάρει χρόνο. Αλλά νομίζω ότι η υπόθεση του κέντρου είναι πολύ πιο, έχει αυτά τα πολύ μεγάλα προβλήματα, έχει και πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να γίνουν άμεσα. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή δουλεύουμε για την αναβάθμιση της Ακαδημίας του Πλάτωνα. Είναι ένα καταπληκτικό χαρακτηριστικό της πόλης μας να έχει τέτοιου είδους μνημεία. Κύριε Υπουργέ, είμαστε πολύ πίσω. Κοιτάξτε. Η πρωτεύουσα που έχει αποκλεισμένα κομμάτια δεν μπορεί να περάσει. Όχι, δεν είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Σας θυμίζω ότι όλες οι μεγάλες πόλεις της Ευρώπης έχουν κατά καιρούς περάσει τέτοιες φάσεις. Μια ευρωπαϊκή μεγαλόπολη. Και έχουν δει. Δεν θυμόσαστε την κατάσταση του Νότιου Λονδίνου πριν από μερικά χρόνια. Μπήκαν όμως άνθρωποι οι οποίοι είχαν σκοπό να το αλλάξουν και αλλάξαν τα πράγματα. Το εμπορικό Λονδίνο, ούτε το κέντρο του Λονδίνου. Εδώ μιλάμε για το κέντρο της πόλης. Δεν νομίζω ότι πρέπει να ξεχωρίζουμε την πόλη με βάση του ποια γειτονιά της είναι προσπελάσιμη και ποια δεν είναι. Όχι, δεν είναι δικαιολογείται αυτό. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι ας απελευθερωθεί το κέντρο και πάμε να ρημάξουμε μια άλλη γειτονιά. Αν θα κινηθεί γύρω από την Ακρόπολη, γύρω στο μοναστηράκι, θα κατέβει κάτω στους δρόμους αυτούς. Ναι, ένα λεπτό. Η ποιότητα της πόλης δεν πρέπει να γίνει μόνο με γνώμονα τι θα δει ο τουρίστας. Ως υπουργός πολιτισμού τουρισμού, βεβαίως με ενδιαφέρει υπουργικά από αυτή την άποψη. Αλλά το θέμα του κέντρου της Αθήνας είναι το θέμα της ποιότητας της ζωής των πολιτών και αυτό έχει να κάνει με όλους τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν σε αυτή την πόλη. Γιατί εμείς έχουμε την επιλογή να μην κατέβουμε σε εκείνες τις περιοχές. Αν δεν ζεις εκεί, ουσιαστικά δεν πλέον. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν εκεί, είναι. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν εκεί, είναι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί. Και έχουν φοβερό πρόβλημα όμως. Μα βεβαίως. Αλλά θέλω να σας πω, το θέμα των ναρκωτικών δεν λύνεται με το παίρνω αυτούς τους ανθρώπους και τους βάζω μέσα σε ένα γκέτο. Απλά λέμε τι. Χρειάζεται οκανά. Πόσα οκανά υπάρχουν αυτή τη στιγμή, πόσα οκανά είχαν σχεδιαστεί για να μπορούμε σήμερα να τα υλοποιήσουμε. Γίνεται μεν ένα μεγάλο πρόγραμμα προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αλλά δεν είναι μια υποδομή την οποία ξαφνικά ξυπνάς και είναι όλα έτοιμα. Κύριε Υπουργέ, επίσημα στοιχεία από δηλώσεις επίσημες. 200-300 άνθρωποι μπαίνουν καθημερινά από τα σύνορά μας και καταλήγουν κάποια στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Δηλαδή, απλή έχει... αριθμητική είναι, αν τα αθροίσετε στον τελευταίο 1,5 χρόνο. Μα γι' αυτό έχει ξεκινήσει όλη αυτή η προσπάθεια. Σας λέω, είναι άλλα τα προβλήματα των υποδομών, τα οποία θέλουν περισσότερο χρόνο για να λυθούν, και είναι άλλα τα προβλήματα της καθημερινότητας, τα οποία μπορεί να συμβάλλουν και τα υπουργεία και οι Δήμοι, αλλά και ο κάθε πολίτης ξεχωριστά. Να σας πω κάτι, άναρχη είναι η πόλη, μοιάζει η πόλη λόγω του σε πολλά σημεία του γκραφίτι και της βρωμιάς που υπάρχει. Άναρχη μοιάζει η πόλη όταν τα καρεκλάκια από τα καφενεία μπαίνουν στις διαδρομές των τυφλών. Άναρχη μοιάζει η πόλη με μια σειρά από προβλήματα τα οποία δημιουργούνται και από τον τρόπο με τον οποίο εμείς αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας ως πολίτες. Σαν Αθήνα έχουμε πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα με το κομμάτι των μεταναστών και όλο αυτό το πράγμα που δεν έχει επί τόσα χρόνια. Μην επικεντρωθούμε μόνο στα δύσκολα προβλήματα που θέλουν χρόνο. Ας αρχίσουμε να αλλάζουμε την πόλη μας εμείς καταρχήν στα πράγματα τα οποία μπορούν να αλλάξουν άμεσα. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή.